the game, the moment, the fight you all have been waiting for is about to begin. In the red corner, from Urban Legend Academy, title of the professional zone, Super Combat of 77 kilos, and a record of 25 matches, 22 wins, and 8 knockouts, from Romania. Let's welcome into the ring of Colosseum, Christian the Legend Stoica! His opponent on the blue corner, from Bruto Fighters and coach Nassos Glikis, world champion of WACO, the greatest amateur federation in the world, with great record of 27 matches, 25 wins, 25 knockouts. The greatest ever Greek fighter in 72 and 75 kilos as he entering the ring of Colosseum. Let's welcome the one and only, the master of disaster. He's coming and his name is Nikos Swiki. Theodoridis Stelios, referee of the match, Mr. Theodoridis Stelios. And because it's in an international game, we have to hear the national anthems. Please, ladies and gentlemen, stand up for the national anthems, and we're listening for the national anthem of Romania. Yeah.
It's okay. It's okay. Good luck. Cheers. Thank you. Λέγουν τον Παπαδημητρίου που αν δεν κάνω λάθος είχε καιρό να εμφανιστεί στα ring ο Βασίλη. Έτσι, οπότε μια ατυχία με τραυματισμό. Ναι, Σίγουρα μια πολύ καλή και θετική επαναφορά του. Βέβαια έχει να κάνει με καλό αθλητή. Τα τελευταία χρόνια στη Ρουμανία έχει ανέβει αρκετά το επίπεδο του kickboxing, γι' αυτό και γίνονται και πολλές διοργανώσεις. Όρθια, το χτυπήμα τον αντίπαλο, αλλά έφαγε απάντηση από τον Παπαδημητρίου, ένα κροσέ καλό. Ψύχρεμος. Σίγουρα τον προβλημάτισε. Στη γωνία, ο Ρουμάνος. Φαίνεται ότι ακόμα τον έχει κλονίσει αυτό το χτύπημα ακόμα και τον πλησίασε ο Νίκος, κοίταξε να τον πάρει αγκαλιά, να μην κάνει αλλαγή, να το μπλοκάρει το γόνατο, φαίνεται να ελέγχει το παιχνίδι τουλάχιστον για την ώρα. Έκανε παρατήρηση ο διευθυντής προφανώς γιατί πιάνει το πόδι. Πάνω στα γάντια. Ναι, και δεν είναι πιστικά τα χτυπήματά του. Πιστεύω Καραδοκή να χτυπήσει με το γόνατό του ο Νίκος. Ναι, πραγματικά. Ναι, ένα σερί που καταλήγει πάνω στα γάντια. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι μπορεί να επιλέξει εύκολα περισσότερα low kicks. Ο Νίκος θα δείξει την προσοχή κάτω. Βλέπω πως ελέγχει την απόσταση τόσο οικία. Ναι, πολύ άνετα. Εντάξει, πολύ έπειρος ο αθλητής ο Νίκος, δεν το συζητάμε. Και διεθνή παιχνίδια και πολλά στην Ελλάδα. Ένα σερί χεριών. Δεν χάνει ευκαιρία να βάλει το γόνατο, βλέπω, δάσκαλε. Ναι, θέλω να τερματίσει με το γόνατο το σχεδιασμό του. Πέρασε έναν άσο εκεί, σερό direct. Όπνα, το έπιασε στα πλευρά το γόνατο. Και δεν νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια, Βασίλη. Και θα είναι πολύ μικρή συνέχεια. Να το πάλι. Χτύπημα στο σώμα. Δεν μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί. Και όταν είναι γόνατος στα πλευρά, ακόμα και στην άμυνα επάνω να τρώει, το ίδιο το χέρι θα πιέζει τα πλευρά τα τραυματισμένα. Σφίγγει τα δόντια ο αντίπαλος. Σίγουρα για να κάνει αγώνα από τη Ρουμανία. Είναι σκληρός αθλητής και ανθεκτικός στα χτυπήματα. Τώρα βλέπουμε. Να το καιρό τελειώνει. Όχι, θα μετρήσει ο διαιτητής αφού έγινε πάνω στο καμπανάκι. Και επειδή τελειώνει ο γύρος. Θα μπορούσε να το αφήσει τώρα. Αλλά ο κανονισμός είναι κανονισμός. Ναι, ζητάει ακόμα και ο Νάος ο Γλυκής να συνεχιστεί ο αγώνας αφού ήταν πάνω στο καμπανάκι. Βέβαια κακώς διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει ελπίδα να επανέλθει. Αλλά ο κανόνας λέει 3 νοκτάουν στον ίδιο γύρο. Γρήγορο τέλος. Ναι. 3 νοκτάουν στον ίδιο γύρο θέλει, είναι τελειώνει ο αγώνας. Και σε έγινε πάνω στο καμπανάκι.
ο κ. Θεοδωρίδης το κάνει σωστά, όπως πρέπει. Και ας διαμαρτύρεται ακόμα και ο Νάσο. Πολλά συγχαρητήρια. Και θα μπορούσα να πω ότι κάνει πολύ σωστά ο Θεοδωρίδης, γιατί προστατεύει τον αθλητή τον Ρουμάνο. Θα μπορούσε με το πέσιμο, επειδή χτύπησε καμπανάκι, να πει πάτε στη γωνία σας, έχει το χρόνο το ένα λεπτό ολόκληρο να συνέλθει. Αλλά πίστεψέ με τέτοιο θύμα στα πλευρά που έγινε και δεύτερη και τρίτη φορά, δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλει τον αγώνα. Και πιθανόν να χτυπούσε περισσότερο. Δηλαδή νομίζω ότι. Οι κανονισμοί άλλωστε δεν βγαίνουν αόριστα, βγαίνουν για κάποιο λόγο. Ορίζονται. Και θα μπορούσε να το αφήσει να συνεχιστεί για να δούμε και ένα νοκτάουν ακόμα. Αν θέλει νοκάουν το αθλητή. Αλλά ο διευθύντης πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει.